Τα χάσαμε όταν ακούσαμε από τη Βάνα Μπάρμπα ότι αποσύρεται από τη Showbiz. Η ηθοποιός εξομολογείται στο Star ότι παρατάει τα πάντα για να γίνει επιχειρηματίας. Θέλω άλλο, έχω κουραστεί. Θα ήθελα να κάνω κάτι στο θέατρο αυτό το χειμώνα, κάτι σημαντικό, και μετά να σταματήσω. Δηλαδή, θα ήθελα να αποχωρήσω σιγά σιγά. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, πιστεύω. Τα ζήσα όλα, τα είδα όλα, ακαταστράφηκα, ξαναστήθηκα. Δεν έχει κάτι άλλο πλέον. Τώρα κλείνει αυτό το κομμάτι. Μια κυρία μου θέλει να είναι άντρας. Δεν θέλω να είμαι γυναίκα, λέει. Πάρα μου μια άλλη ιστορία. Με λίγα λόγια μου λέτε ότι θα αποσυρθείτε από το χώρο, ότι αυτή δηλαδή είναι η τελευταία σας θεατρική δουλειά. Θα κάνω μια το χειμώνα σημαντική και μετά σιγά σιγά θα ήθελα να αποχωρήσω. Ετοιμάζω κάποια πράγματα για να μπορώ να είμαι αξιοπρεπή στα όνειρά μου. Επιχειρηματικά άσχετα με το θέατρο και την υποκριτική. Ναι. Πριν φύγει όμως, θα εκδώσει την αυτοβιογραφία της. Το βιβλίο που γράφει είναι σχεδόν έτοιμο. Θα ήθελα να το αφήσω παρακαταθήκη. Δηλαδή, κάποια παιδιά που ξεκινάνε από τις σχολές να ξέρουν τι γίνεται σε αυτό το χώρο. Γιατί δεν είναι πάντα έτσι. Ότι η λάμπη δεν είναι χρυσός. Υπάρχει μια στερόσκονη περίεργη. Αλλά επειδή είχε τρομερό παρασκήνιο, είχαν προδοσίες. Πώς αποφασίσατε να γράψετε την αυτοβιογραφία σας? Θα είναι η αλήθεια ενός κοριτσιού που ξεκίνησε με δύο παπούτσια πάνινα, Αθήνα Γιάννενα, έτσι το λέω. Είναι τα κορίτσια που ξεκίνησαν με ένα τσαντάκι σαν και εμένα από την επαρχία. Είναι τα αγόρια που έχουν ένα όνειρο να γίνουν κάτι και χάνουν την ψυχή τους μέσα σε αυτό το star system. Πισόπλατα μαχαιρώματα, προδοσία και έρωτα. Η Βάνα Μπάρμπα θα γράψει για όλα χωρίς φόβο και πάθος. Για άγνωστα περιστατικά της ζωής της. Εμείς ήμασταν στην εποχή του lifestyle. Το οποίο δεν το μετανιώνω ποτέ, δεν το κατηγορώ ποτέ, το λατρεύω, μου έδωσε ψωμί και θα πέσω να φάω οποιονδήποτε μιλήσει εναντίον του lifestyle. Και όλα αυτοί οι κομπλεξικοί που χαίρονται που κάποιοι άνθρωποι φτιάξαν το lifestyle και καταστραφήκανε, είναι γιατί ήδη δεν ήταν μέρος του lifestyle. Αυτό το καλοκαίρι θα κάνει την τελευταία της περιοδία με το έργο 50 χρόνια έρωτας. Τώρα οργανώνουμε την περιοδία, ξεκινάμε το Πάσχα, Ηγουμενίτσα Κέρκυρα, ξεκινάμε 15 παραστάσεις. Θα ήθελα το καλοκαίρι να τελειώσει, δηλαδή νομίζω το Σεπτέμβριο θα βγει πλέον το βιβλίο κανονικά. Τα έσοδα του βιβλίου της θα πάνε σε ίδρυμα. Δεν ξεπουλάω τη ζωή μου, μας είπε χαρακτηριστικά η Βάνα Μπάρμπα.